Έχοντας κερδίσει τους τρεις από τους πέντε αγώνες της χρονιάς έως το Ακρόπολης, ο Κάρλος Σάινθ και η Τοιότα έρχονται στην Ελλάδα με τον τίτλο του φαβορί. Οι Κάνκουνεν και ο Ριόλ όμως έχουν άλλη άποψη. Αυτοί οι τρεις οδηγοί ήταν οι πρωταγωνιστές του 38ου Ράλι Ακρόπολης σε επίπεδο γενικής κατάταξης. Οι λογαριασμοί τους ξεκαθαρίστηκαν λίγες ειδικές πριν το τέλος του αγώνα, στην περίφημη ειδική διαδρομή του Ταρζάν. Εκεί, οι Σάιντ και ο Ριόλ παθαίνουν λάστιχο. Ο Κάνκουνεν βράζει την ευκαιρία, περνά μπροστά και κερδίζει τον αγώνα. Αυτός όμως που έλαμψε κυριολεκτικά ήταν ο Kenneth Erickson με το καινούριο Mitsubishi Gallant Evolution. Ο Σουηδός τράκαρε με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο Δαφνί σε απλή διαδρομή και έμεινε σχεδόν τελευταίος στην κατάταξη. Από εκεί και πέρα έκανε όργια κυριολεκτικά. Κέρδισε συνολικά 30 από τις 47 ειδικές διαδρομές του αγώνα και ανέβηκε έως την 7η θέση. Χωρίς τις ποινές του θα ήταν 2,5 λεπτά εμπρός από τον Κάνκουνεν. Ήρθε και πάλι στο Ακρόπολης, αλλά ο Άλεν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Η Μάζδα είχε ένα μόλις 3.23 με τον βετεράνο Χανού Μίκολα, που ήταν τελικά 8ος, μια θέση εμπρός από τον Βρετανό Λιουέλι με το πρωτοεμφανιζόμενο Nissan Sunny GTI-R. Πρώτη εμφάνιση στο Ακρόπολης και για τα τεράστια σχέρα Cosworth 4x4 με τους Ντελεκούρ, Ουίλσον και Φιόριο. Όμως, όλα εγκατέλειψαν από μηχανικά προβλήματα. Ο Τζίνγκερ με τη Δελτόνα ήταν και πάλι πρώτος Έλληνας και 10ος γενικής, ενώ ο Στρατισίνο με ένα ακόμη Σάνι κέρδισε την κατηγορία N μετά από θαυμάσια εμφάνιση. Το 1991 ο Κάνκουνεν κέρδισε τον τρίτο τίτλο της καριέρας του, αφού ο Σάινθ έμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ενώ η Λάντσια το πέμπτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στους κατασκευαστές.